Ο Γέροντας Παΐσιος γεννήθηκε το 1924 στα Φάρεσα της Καπαδοκίας, στη Μικρά Ασία. Εκείνος που τον βάφτισε ήταν ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο οποίος χαρακτηριστικά λέει ότι ήθελε να τον βαφτίσει για να έχει έναν καλό γέρο στο πόδι του. Όταν βαφτίστηκε το 1925, ένα χρόνο αργότερο δηλαδή, έφυγαν από τη Μικρά Ασία και ήρθαν πρόσφυγες στον Πειραιά μαζί με τους γονείς του. Η οικογένεια Σνεπίδη, που ήταν το πατρικό όνομα του Γέροντα Παΐσιου, κατέληξε μετά τον Πειραιά στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κόνιτσα. Πρώτα στην Οικουμένιτσα και μετά στην Κόνιτσα. Ο Γέροντας Παΐσιος κατόπιν υπηρέτησε φαντάρος στον ελληνικό στρατό το 1945, όπου μάλιστα πολέμησε 4 χρόνια στον εμφύλιο μέχρι το 1949 που απολύθηκε. Ο ίδιος ήθελε να αναλαμβάνει τις δυσκολότερες αποστολές και να είναι στην εμπροστοφυλακή για να προστατεύει τους οικογενειάρχες. Και ήταν ασυρματιστής, ήταν η ειδικότητά του, γι' αυτό και σε πολλά βιβλία τον αναφέρουν ως ο ασυρματιστής του Θεού. Όταν απολύθηκε ο Γέροντας Παΐσιος το 1949, όπως είπαμε, πήγε στο Άγιον Όρος κατευθείαν. Έμεινε εκεί κάποιο διάστημα, μετά από κάποια χρόνια όμως κατόπιν εσωτερικής πληροφόρησης, όπως είπε ο ίδιος, πήγε σε ένα μοναστήρι στην Κόνιτσα, στο Στόμιο. Και εκεί έμεινε 4 χρόνια και έγινε πολύ αγαπητός στον κόσμο λόγω του μετριοπαθούς χαρακτήρα του και του ενδιαφέροντός του για τους συνανθρώπους του. Κατόπιν πήγε στο Όρο Σινά, στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης, και έμεινε στο κελί του Αγίου Γαλακτίωνος για άλλο ένα διάστημα 4 ετών, όπου ό,τι έβγαζε από τη δουλειά του που ήταν ξυλουργός, το έδινε ως φιλανθρωπία στους Βεδουίνους εκεί. Και τελικά επέστρεψε στο Άγιον Όρο τέλη της δεκαετίας του 50, όπου και αρχικά πήγε στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, μετά στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου και τέλος εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Εδώ στη Μονή Σταυρονικήτα ήρθε ο Γέροντας Παΐσιος το 1968. Το μοναστήρι τότε ήταν ιδιόρυθμο και ο Γέροντας μαζί με άλλους μοναχούς που ήρθαν από τις Καριές και τη Μονή του Τλουμουσίου ανέλαβαν τη μετατροπή του σε κοινόβιο. Ο Γέροντας έμεινε εδώ 6 μήνες ως μοναχός, κατόπιν πήγε σε ένα κελί που είναι λίγο παραπάνω από εδώ από τη Μονή Σταυρονικήτα. Εδώ, σε αυτό το μοναστήρι, γνώρισε το Ρώσο μοναχό Παπατίχωνα, ο οποίος ήταν γνωστός ασκητής εκείνης περίοδου, από τον οποίο επηρεάστηκε πολύ στη μετέπειτα ζωή του και μάλιστα τον γυροκόμησε.
Εδώ στο Ιερό Κελί της Παναγούδας, που είναι αφιερωμένο στο γενέθλιο του Θεοτόκου, ήταν το ασκητήριο του Γέροντα Παΐσιου. Εδώ σε αυτό το εκκλησάκι, ο ίδιος προσευχότανε, καθότανε μέρα νύχτα, αγρυπνούσε, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τότε και είναι μια μεγάλη ευλογία για τον καθένα να έρθει εδώ. Εδώ βλέπετε το στασίδι του Γέροντα Παΐσιου. Βλέπετε εδώ σε αυτή τη γωνίτσα καθότανε ο Γέροντας και προσευχότανε με διάφορες εικόνες, Άγιος Αρσένιος, η Αγία Ευφυΐνια από την Βλαβούτα Πολύ. Εδώ στην Παναγούδα ο Γέροντας Παΐσιος ήρθε το 1979. Το κελί που υπήρχε εδώ ήταν μισορυπωμένο και ο ίδιος το έφτιαξε για να σκητέψει. Αρχικά ο κόσμος δεν τον γνώριζε, αλλά μετά που η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλο το Άγιο Όρος και έξω από τα όρια αυτού, έρχονταν πολλοί για να τον δούνε. Έπαιρναν το μονοπάτι που έρχεται από τη Μονή Κουτλουμουσίου και κατευθύνονταν εδώ. Ο Γέροντας, παρότι χαιρότανε που έβλεπε πολύ κόσμο, δυσαρεστούνταν από τα προβλήματα που του έλεγαν, δηλαδή για αρρώστιες, για διαζύγια, για θέματα. Αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Εδώ λοιπόν είχε φτιάξει ένα υπαίθριο αρχονταρίκι με πολλούς κομμένους κορμούς δέντρων και εδώ πέρα δεχόταν τον κόσμο και συζητούσαν πολλές ώρες για θέματα πνευματικά, έδινε συμβουλές, νουθεσίες. Ο ίδιος ο Γέροντας κοιμόταν 2 με 3 ώρες το πολύ την ημέρα και είχε καταπονήσει πολύ τον εαυτό του, αλλά παρόλα αυτά ήταν ακούραστος και δεν σταμάταγε να δίνει συμβουλές στον κόσμο. Αρχικά ο Γέροντας Παΐσιος είχε βροχοεκτασίες, μετά ενώ καθόταν και δούλευε το εργό χειρό του απέκτησε βουβονοκύλι, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να νοσηλευτεί και είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι γιατροί γνωστοί του τον πήραν κυριολεκτικά σηκωτό και τον απήγαγαν από το μοναστήρι της Σουρωτής στη Θεσσαλονίκη για να το χειρουργήσουν. Μετά όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και από το 1992 και μετά παρουσίασε όγκους οι οποίοι έκαναν και μεταστάσεις και ο ίδιος δεν ήθελε να βγει από το Άγιο Όρος για να χειρουργηθεί. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 χειρουργήθηκε. Η κατάστασή του όμως ήταν μία αναστρέψιμη με συνεχείς μεταστάσεις των όγκων. Ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι θα επιστρέψει στο Άγιον Όρος τον Ιούνιο του 1994, όμως η πορεία της υγείας του δεν το επέτρεψε. Και έτσι στις 11 Ιουλίου, η μέρα της Αγίας Ευφυΐνιας, κοινώνησε για τελευταία φορά και στις 12 απεβίωσε. Από τότε λοιπόν τελείται κάθε χρόνο αγρυπνία και Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή του Αγίου Θεολόγου στη Σουρατή Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται και ο τάφος του. Και κατά τη διάρκεια της ακολουθίας αυτής συμμετέχουν χιλιάδες πιστοί, οι οποίοι μάλιστα φέτος το καλοκαίρι που έγινε, είχαμε τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πιστών που περίμεναν επί ώρες ολόκληρες στην ουρά για να προσκυνήσουν στον τάφο του Γέροντα Παΐσιου. Ο Γέροντας Παΐσιος είναι γνωστός για αυτά που έλεγε, για τις ρίσεις του, τους λόγους του και σύμφωνα με πολλούς τις προφητείες του.
Οι τελευταίες είναι ευρύτατα γνωστές, έχουν γίνει πολύ γνωστές τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό χώρο και παγκοσμίως και αναφέρουν γεγονότα επερχόμενων πολέμων, καταστροφών και άλλων. Θα ήθελα να σταθούμε όμως λίγο σε κάποια πράγματα που λέει τα οποία ήδη έχουν επιβεβαιωθεί. Στη σημερινή κατάσταση όπως την ξέρουμε με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και την αγανάκτηση του κόσμου για τους πολιτικούς, είχε πει λοιπόν ο Γέροντας σε κάποιους προσκυνητές που τον είχαν επισκεφθεί και τον είχαν ερωτήσει ότι ο κόσμος θα συχαθεί τους πολιτικούς και θα τους κυνηγήσει. Μη ρωτάτε, λέει, πώς θα γίνουν όλα αυτά, αλλά θα γίνουν πράγματα που δεν φαντάζεστε. Αλλά τελικά όμως ο Θεός θα μας προστατέψει και δεν θα αφήσει να γίνει κακό. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα την επιβεβαίωση των λεγόμενών του. Επίσης κάτι άλλο που είχε πει ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος νοιαζόταν πολύ και για την Ελλάδα και για την Ορθοδοξία, ήταν ότι για να σωθεί η Ελλάδα πρέπει όλη η πολιτική της να πάνε εξορία. Πόσο επίκαιρο ακούγεται αυτό σήμερα και ίσως πόσο φαίνεται να δείχνει ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι κάτι που το ζητάει ουσιαστικά αυτό. Και όμως εκείνη την εποχή που τα έλεγε ο Γέροντας 20 και πλέον χρόνια πριν, ακούγονταν εξωφρενικά και υπερβολικά αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα επιβεβαιώνονται οι λόγοι του και ποιος ξέρει αν θα επιβεβαιωθούν και όλα αυτά που έλεγε για πολέμους και καταστροφές και δεινά που είχε προβλέψει, αν θα επιβεβαιωθούν στο άμεσο μέλλον. Γέροντας Παΐσιος νοθετούσε συνεχώς τους προσκυνητές που τον επισκέπτονταν. Ορισμένα χαρακτηριστικά από τα λόγια που τους έλεγε έχουν διασωθεί σήμερα χάρη στις μαρτυρίες των προσκυνητών και αξίζει να τα αναφέρουμε. Λέει λοιπόν, η αριθμητική του Θεού είναι διαφορετική από την αριθμή των ανθρώπων. Το 4 για τον Θεό είναι άριστα, ενώ το 9 δεν είναι άριστα. Και στην ερώτηση πώς εξηγείται αυτό, είπε: όταν κανείς παίρνει δύο χαρίσματα από τον Θεό και τα διπλασιάζει, δηλαδή τα κάνει 4, παίρνει άριστα. Ενώ εκείνος που έλαβε 5 χαρίσματα και αντί να τα διπλασιάσει, τα έκανε 9 και όχι 10, δεν πήρε το άριστα. Έδινε ιδιαίτερη σημασία ο Γέροντας στην αξία της οικογένειας. Έλεγε για αυτήν: μία είναι η αξία της ζωής, η οικογένεια. Μόλις σβήσει η οικογένεια, θα σβήσει ο κόσμος. Δείχνει αγάπη και πέρα από την οικογένειά σου. Αν είσαι συνταξιούχος, αφιέρωνε λίγο χρόνο και λίγο χρήμα για να βοηθήσει τα απροστάτευτα παιδιά μιας διαλυμένης οικογένειας. Όταν χαλάσει η οικογένεια, θα χαλάσει και ο κλήρος και ο μοναχισμός και όλα. Πολύ μεγάλη σημασία έδινε στο ρόλο των εκπαιδευτικών, των δασκάλων και των καθηγητών. Έλεγε για το έργο των δασκάλων: είναι μεγάλη υπόθεση ο σωστός δάσκαλος, ιδίως στις μέρες μας. Τα παιδιά είναι άγραφες κασέτες. Ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή βυζαντινή μουσική. Ο δάσκαλος επιτελεί έργο ιερό. Είναι μεγάλη ευθύνη και αν προσέξει μπορεί να πάρει μεγάλο μισθό από τον Θεό. Να φροντίζει και να διδάσκει στα παιδιά το φόβο του Θεού. Πρέπει να βρουν τρόπο οι εκπαιδευτικοί να περνάνε κάποια μηνύματα στα παιδιά για το Θεό και την πατρίδα. Ας πείρουν αυτοί το σπόρο και ας μην τον δουν να βλαστάνει. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο. Σε ερώτηση προσκυνητή ότι πάνε να διαλύσουν την παιδεία, ο Γέροντας απάντησε: ναι, δεν βλέπετε τι γίνεται. Σχολεία είναι αυτά. Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουν σήμερα στα παιδιά μας. Ποια είναι η ιστορία μας. Αλλά και στη θεολογία τι γίνεται. Έχει ένα άθλιο πτυχίο της θεολογίας και τον αφήνει να διδάσκει θρησκευτικά. Δεν εξετάζουν όμως. Θρησκευτικά διδάσκει αθεία. Δεν μπορούμε, λένε, να τον βγάλουν. Αν ένας φιλόλογος πάει να διδάξει μαθηματικά, θα τον αφήσουν. Σε ερώτηση ενός προσκυνητή που του είπε: ξέρεις πόσο αμαρτωλά ζουν έξω οι Έλληνες. Μέρα νύχτα διασκεδάζουν και κυλιούνται στην αμαρτία. Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός. Και με το απλό σοφό ύφος ο Γέροντας είπε: υπάρχει η μαγιά και αυτή η μαγιά κρατάει την Εκκλησία και την Ελλάδα. Μην ανησυχείτε και η Ελλάδα δεν θα πάθει κακό ούτε οι Έλληνες.
σοφό που κράτουσε στη καρδιά του ένα μυστικό και μου έλεγε συχνά μια μέρα θα στο πω. Ας το πω πρώτου να φύγω από τον κόσμο αυτό. Κι έτσι διάλεξε μια μέρα, μέρα βροχερή, το μεγάλο μυστικό του να φανερωθεί. Μου το φορτώσε στον ώμο να το κουβαλώ και σ' όποιον Ελλήνα θα βρω σε εκείνον να το πω. Σιλά, σιλά, μη σκύβεις το κεφάλι, στα χέρια μας θα έρθει ξανά η πόλη η μεγάλη. Κοντά, κοντά, κοντά είναι η ώρα, μη φοβάσαι τη φωτιά και μη σε σκιάζει.